Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Σουζάννα Μπενίση και τη Γεωργιάνα Μπάρμπα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, επιτυχίες και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Χρόνια πολλά κιόλα, Σουζάννα, χρόνια καλή χρονιά. Γεωργιάνα, καλή χρονιά. Ελπίζω το 2018 να είναι η τυχερή μας χρονιά. Το ελπίζω, θα αφήσουμε πίσω το 2017 και θα 17. Πάμε για καινούργια πράγματα. Έτσι. Πώς ήταν οι πρώτες μέρες του 2018, σου πήγαν καλά? Πες μας, τι συνέβη? Ήσυχα, γενικά είχα ένα τύχημα. Τι ατύχημα? Χτύπησα λίγο, αλλά εντάξει, καλά. Κάτι είμαι. Σοβαρό? Όχι, είναι λίγο το γονατάκι, σαν μικρό παιδί κι εγώ. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι τα ψηλά τα κούνια δεν τα αποχωρίζεσαι. Όχι, στον ύπνο μου ψηλό. Ωραία. Εσύ πώς πέρασες? Πολύ. Κι εγώ ήσυχα, μπορώ να πω, στο σπίτι. Λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα πρόβλημα με τους σεισμούς. Δεν ξέρω αν το ένιωσες, αν ναι, το βίωσες. Εγώ ήμουν, δεν το βίωσα, είναι αλήθεια. Έλειπες. Λίγο μακριά. Είχα ένα πρόβλημα με τους σεισμούς γιατί φοβάμαι. Νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα ήσυχα, οικογενειακά, όπως περνάνε οι περισσότεροι άνθρωποι αυτές τις μέρες. Αυτά είναι και τα πιο όμορφα. Κέρδισα και το φλουρί. Αλήθεια. Ναι, οπότε ελπίζω να είναι αυτή η τυχερή μου χρονιά. Καλό τυχή. Λοιπόν, είδες καμιά ταινία, κάποιο Δεν θέατρο. Είδα, γιατί ήμουν εκτός και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πού πήγες? Γύρισα μόνο δύο μέρες. Ήμουνα στον Παλαιό και Αθανάσιο, στο Κόιμακ Τσαλάν. Α, έφυγες εσύ? Έφυγα, ναι, μακριά. Προς βουνό? Βουνό, εκεί ηρέμησα, έκατσα με την οικογένειά μου, με φίλους, ήταν πολύ ωραία. Ωραία. Και δεν είδα, δυστυχώς. Οπότε δεν μπόρεσες. Όχι. Εγώ να σου πω ότι είδα μια ταινία, είδα το Τζαμάικα. Μια ταινία που... Θυμάμαι που έλεγες ότι θέλεις να το δεις. Που κιόλας ή την προηγούμενη ή την παραπροηγούμενη φορά την συζητήσαμε λίγο, την αναφέραμε. Πολύ ωραία ταινία. Τ' άρεσε? Ναι, είναι δηλαδή από τις λίγες ταινίες τις οποίες... Βέβαια, δεν θυμάμαι και καμία άλλη ταινία να σου πω αυτή τη στιγμή. Η οποία όταν πας στο σινεμά, καλός ή κακός, κουράζεσαι, λίγο βαριέσαι σε κάποια στιγμή. Που είναι και λογικό. Ναι. Ο άνθρωπος δεν είναι συνηθισμένος να κάθεται σε μια καρέκλα και δύο ώρες. Πραγματικά αυτή η ταινία ήταν εξαιρετική. Δηλαδή δεν βαρέθηκα ούτε μισό λεπτό. Από αυτή την έννοια δηλαδή μου άρεσε. Παρ' όλα αυτά. Είναι μια ταινία, όπως την αναφέραμε και την άλλη φορά, μια δραματική κωμωδία που προσπαθεί να περάσει τις γλυκόπικρες αλήθειες της ζωής. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο δηλαδή κείμενο και σενάριο. Ήτανε ή δεν ήταν? Ήταν. Το οποίο, αν και ήταν ωραία ταινία, δεν τόλμησε ουσιαστικά να ξεφύγει από αυτή την εύκολη και ασφαλή συνταγή. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τώρα άλλοι πατάνε στα περπατημένα μονοπάτια για να βγει κάτι καλό και σωστό. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει περισσότερο στις ελληνικές ταινίες, yeah. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα. Απλά θέλουν να είναι ασφαλείς. Εντάξει, και στις ξένες ταινίες αμερικάνικες και αυτά δεν υπάρχει το κλασικό αμερικάνικο μοτίβο με την περιπέτεια, όπλα, φόνη και τέτοια. Okay. Ό,τι αρέσει τον καθένα. Ναι, παρόλα αυτά ήταν καλή ταινία και τη συνιστώ να πάνε να τη δούνε. Αν και ενώ ήταν ωραία και οι ερμηνείες ήταν πολύ ωραίες, δηλαδή μου άρεσαν οι ηθοποιοί, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, παρόλο που ήταν καλός, δηλαδή πολύ καλός ως ηθοποιός, ήταν λίγο συγκρατημένος, ήταν λίγο λιτή να θα τη χαρακτήριζα την ερμηνεία του. Αυτά πάνω κάτω, αλλά σίγουρα θα την ξαναέβλεπα. Είναι πολύ ωραίο ελληνικές παραγωγές να προχωράνε έτσι και να δημιουργούν ταινίες αξιόλογες. Και πρέπει να τις στηρίζουμε. Ας επανέλθουμε όμως λίγο στα δικά μας, λίγο του θεάτρου. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη, σε μένα μιλάς, της νεανικής σκηνής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Είναι σκηνοθεσία Στέλλα Μιχαηλίδου και είναι του Ράινερ Χάκφελντ. Λίγα λόγια λοιπόν για το έργο. Το τολμηρό αυτό έργο παρακολουθεί την καθημερινότητα 4 εφήβων μετά την αυτοκτονία του συμμαθητή τους και πόσο τους αφορά η απώλεια αυτή. Την άκουσες την υπόθεση? Ναι, την άκουσα. λοιπόν, μια... Πάντα σε παρακολουθώ όταν μιλάς. Μια παράσταση λοιπόν πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά για παιδιά και είναι και για σχολεία να πω η παράσταση αυτή. Μια παράσταση γεμάτη δράση, δηλαδή οι σκηνές της.
και θίγει το ζήτημα του εκφοβισμού στο σχολείο και καλεί λοιπόν νέους και ενήλικες θεατές να ενημερωθούν όπως σε θέματα βίας, φιλίας, φόβου, μοναξιάς, σεξουαλικότητας και γενικά τι προσωπική ευθύνη έχει κάθε μαθητής και κάθε γονιός πάνω σε τέτοια ζητήματα. Νομίζω ότι αυτή η κοινωνία, μια μικρή κοινωνία που ζουν όλα τα παιδιά όταν είναι στο σχολείο, ας πούμε, τους επηρεάζει πάρα πολύ, και ειδικά άμα γίνει κάτι τόσο τραγικό. Είναι δύσκολο ακόμα και για τους μαθητές, οι μαθητές γενικά μας σε αυτήν την κοινωνία να συνηθίζουν να ζουν με αυτό. Είναι ένα πρόβλημα που κάθε χρόνο νομίζω ότι αυξάνεται και περισσότερο. Και αυτό πιστεύω ότι έχει εξαπλωθεί όλη αυτή η βία στα σχολεία λόγω της, των αμέσων, όχι των μέσων, λόγω των κινητών, λόγω ότι έχει, ναι, ότι έχει αυξηθεί, ότι εμείς είναι καλός ή κακός, ασχολούμαστε πιο πολύ με τα κινητά μας, με τα social media, να το δεν πω. Δεν γίνεται και ενημέρωση πλέον, ενώ κάποτε γινόταν σχολή ενημέρωση, πλέον δεν γίνεται. Αφού κάθε μέρα στις ειδήσεις ακούμε για ξυλοδαρμούς, για βίες στη σχολεία. Bullying. Αυτά νομίζω πως είναι πάρα μεγάλη συζήτηση ανοίξαμε τώρα. Πάρα πολύ στις μέρες μας και το πρόβλημα αυτό κάθε χρόνο επιδεινώνεται και περισσότερο. Παρ' όλα αυτά να σου πω ότι αυτό το έργο παραμένει και είναι λογικό, είναι επίκαιρο. Παραμένει για 2 δεκαετίες στο ρεπερτόριο του Grips Theater, ένα πολύ σημαντικό θέατρο, από τα σημαντικότερα δηλαδή ευρωπαϊκά θέατρα για παιδιά και για νέους. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, το θέατρο δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αν και πολλοί το πιστεύουν αυτό, αλλά είναι εκεί και μπορεί να προσφέρει, δεν μπορεί να προσφέρει κάποια λύση, αλλά είναι εκεί και μπορεί να δείξει τα προβλήματα και ίσως να καταλάβει τα παιδιά λίγο και οι νέοι να αλλάξουν τον τρόπο αντίληψής τους ή να δουν με άλλη ματιά τον τρόπο ζωής τους. Και εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό, τώρα έχει και λίγο σχέση με την παράσταση που θα πω μετά, ότι πρέπει το σχολείο σαν κοινωνία να ενημερώνει τα παιδιά για τις θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές. Δηλαδή πρέπει να έχει μέρη διευθύνης, να κανονίζει παραστάσεις, να πάνε να παρακολουθούν τα παιδιά με παιδευτικό χαρακτήρα, να υπάρχει κάποιο στο τέλος μήνυμα. Πω, ένα μήνυμα. Ώστε τα παιδιά να καταλάβουν ποιο είναι μέσα το πρόβλημα. Μέσα από τις εικόνες και γενικά από όλο αυτό, τα παιδιά πιο πολύ παίρνουν και ρουφάνε πράγματα παρά από ένα στεγνό βιβλίο χωρίς εικόνες. Γιατί, ξέρεις τι, αν έχεις παρατηρήσει σε πολλές ταινίες, γιατί έχουν δημιουργηθεί και ταινίες και αν όχι τόσο πολύ θεατρικά, ότι οι περισσότεροι φοβούνται να μιλήσουν. Δηλαδή, ένα τέτοιο πρόβλημα και να συμβεί, τα παιδιά και λόγω του νεαρού της ηλικίας τους μπορεί να φοβηθούν. Καλό θα ήταν όμως να πούνε το πρόβλημα, είτε στους γονείς τους, είτε σε κάποιο καθηγητή, για να μπορέσουν και να το λύσουν. Εντάξει, εδώ μεγάλοι άνθρωποι δέχονται βία και φοβούνται να μιλήσουν. Εννοείται. Πολύ περισσότερο τα παιδιά. Πολλές φορές όμως δεν έχουμε και επίγνωση της ευθύνης μας και δεν μένουμε δηλαδή εμείς, αυτό που ανέφερες πριν, ότι εδώ μεγάλοι άνθρωποι δεν το λένε. Δεν συνειδητοποιούμε το αντίκτυπο της αδιαφορίας που δείχνουμε για κάποια ζητήματα. Και καλό θα ήταν αυτά, πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με τα προβλήματα πρόσωπο με πρόσωπο και όχι να μην μιλάμε γι' αυτά. Ναι. Γιατί με αυτό το πράγμα ισχυροποιούμε αυτή την αλυσίδα της βίας και είναι συνεχίζεται. Σαν να την προωθούμε κι εμείς με έναν τρόπο. Συμμετέχουμε κι εμείς και δεν γίνεται κάτι, δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ενώ όλοι στα λόγια είμαστε κατά, αλλά και δεν κάνουμε τίποτα να εξαλειφθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Ακριβώς. Οπότε είναι μια παράσταση για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Είναι και για σχολεία, όπως είπα και πριν, που πρέπει όλοι να την παρακολουθήσουμε για να αντιληφθούμε κάποια πράγματα ίσως καλύτερα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε σε μια ακόμα παράσταση, η οποία είναι κυρίως για παιδιά, εννοείται και για μεγάλους, αλλά είναι κυρίως για παιδιά. Λέγεται Θησέας και Αριάδνης στο νησί των Ταύρων. Παίζει στο θέατρο Κολοσσέων στην Θεσσαλονίκη και τις καθημερινές γίνονται εννοείται και παραστάσεις για σχολεία. Μετά από 2 λοιπόν sold out σεζόν στο θέατρο του Badminton, έχοντας τιμηθεί από την Ακαδημία Θεατρικών Βραβείων ως η καλύτερη παραγωγή παιδικού θεάτρου, η συγκεκριμένη παράσταση είναι αρκετά γνωστή και όπως ξαναείπα sold out τις 2 προηγούμενες σεζόν.
Στην παράσταση λοιπόν αυτή που εμπνεύστηκε η βραβευμένη σκηνοθέτης και χορογράφος Σοφία Σπυράτου, η επική περιπέτεια του Θησέα γίνεται ένα υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, καθώς και ο μυθικός ήρωας, μετά από άθλους που κόβουν την ανάσα, ταξιδεύει στην Κρήτη και με τη βοήθεια των θεών και της όμορφης Αριάδνης κατατροπώνει το Μινόταυρο. Ουσιαστικά είναι η κλασική ιστορία του Θησέα. Στην περιπέτεια αυτή συμμετέχει όλη η ελληνική μυθολογία, ήρωες, θνητοί, υπέροχα και φοβερά υπερφυσικά όντα και ασφαλώς οι Ολύμπιοι θεοί. Επί σκηνής λοιπόν παρελάβουν παλάτια, θάλασσες, πλοία, λαβύρινθοι, γοργόνες, ταύροι θεοί που αναδύονται από τα έγκατα της γης, πέφτουν από τον ουρανό. Ένα υπερθέαμα, πραγματικά υπερθέαμα αυτή η παράσταση. Όλοι μιλάνε για τα σκηνικά. Είναι απίστευτα. Είναι πραγματικά απίστευτα. Παρόλο που δεν την έχω δει, επειδή είδα εικόνες, διάβασα για να ενημερώσω, είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν είναι υπάρχει. Είναι μαγεία νομίζω, τα σκηνικά είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα πάνω στο θέατρο. Δηλαδή αν δεν υπάρχουν σωστά σκηνικά, πρέπει να μείνει το μάτι λίγο αυτό. Ακόμα και η ερμηνεία των ηθοποιών να είναι εξαιρετική, αν τα σκηνικά δεν είναι σωστά, είναι φτωχά. Ναι, είναι φτωχά. Πραγματικά θα είναι πολύ φτωχή, θα είναι πολύ σωστή λέξη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγα λόγια για την παράσταση. Στο μύθο λοιπόν δίνει σάρκα και οστά ένας 15μελής θείασος από νέους ταλαντούχους ηθοποιούς, χορευτές, τραγουδιστές, ακροβάτες, κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε μια υπερπαραγωγή όπως ξαναείπαμε, με πολύ έντονο το διαδραστικό χαρακτήρα που τοποθετεί τα παιδιά στο κέντρο δράσης, μεταμορφώνοντας τη σκηνή σε πλατεία σε μια μεγάλη φωτεινή γιορτή. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουν μέσα στη σκηνή, μπαίνουν μέσα στην παράσταση, γίνονται και αυτοί. Ταξιδεύουν ουσιαστικά μαζί με τους ηθοποιούς. Το κείμενο το έγραψε ο καταξιωμένος ποιητής Στρατής Πασχάλης. Αυτά. Εγώ πραγματικά ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στον παραγωγό και στη σκηνοθέτη που αποφάσισε να ανεβάσει αυτή την παράσταση, αλλά και στους ηθοποιούς, γιατί πραγματικά είναι μια μαγεία. Είναι ένα, θα το χαρακτήριζε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη μυθολογία. Και όσο και για τα σκηνικά, αλλά και για ένα ταξίδι, δηλαδή για τα παιδιά, που τρέφουν θα μπορούν να θρέψουν αυτό την ψυχή τους με αυτό το έργο και συνειδητοποιούν και όλα στην καταγωγή τους. Ναι. Και είναι συναρπαστικό. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι μας είμαστε λάτρεις της μυθολογίας και μας αρέσει να βλέπουμε, ειδικά με εικόνες σε θέατρα ή ή σε κινηματογράφο, ας πούμε, τέτοιες ιστορίες, παρόλο που τις ξέρουμε, τις έχουμε διαβάσει. Αλλά είναι πραγματικά μια άλλη εποχή, κάτι τελώς διαφορετικό. Ωραία, να συνεχίσουμε κάτι σε τελείως διαφορετικό από αυτό που είπαμε τώρα. Επιστρέφουμε ποικιλία. Πάλι. Επιστρέφουμε πάλι στην Αθήνα, 12 ένορκη, θέατρο Αλκμίνη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Υπόθεση είναι ότι στη Νέα Υόρκη το 1957 ένα λοδαπό αγόρι 16 χρονών κατηγορείται για φόνο. Η τύχη του είναι στα χέρια 12 ενόρκων, οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι ένοχο. Σε αυτή την περίπτωση η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική. Πολύ σκληρό αυτό και ευάναυσο ακούγεται. Δύο άντρες είναι κλειδωμένοι σε ένα δωμάτιο και άλλοτε ταυτίζονται, άλλοτε συγκρούονται. Πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα για τη ζωή ενός ανθρώπου, αντιμετωπίζοντας ο καθένας τη δική του συνείδηση. Οι 12 ένορκοι αντικατροπτίζουν τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Πολύ ενδιαφέρον θεατρικό έργο και δύσκολα ανεβαίνουν τέτοια θέατρα. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα που ανεβαίνει αυτό. Αυτό που μου αρέσει στο συγκεκριμένη παράσταση είναι που κράτησε την εποχή, γιατί πραγματικά σε ταξιδεύει. Και ειδικά που κρατάει την θανατική ποινή, η οποία είναι υποχρεωτική, είναι κάτι πολύ σκληρό, ειδικά στις μέρες μας. Εντάξει, ναι, στις μέρες μας, επειδή δεν υπάρχει σε πολλές κοινωνίες και πολιτείες χώρες, ναι, αυτό, ελάχιστες έχουν παραμείνει με αυτό το σκληρό νόμο. Μας ακούγεται πολύ τρανταχτό στα αυτιά μας ότι για ένα δίκημα υπάρχει περίπτωση να είναι υποχρεωτική η θανατική ποινή. Μας παίρνει νομίζω από το τώρα και μας ταξιδεύει σε έναν άλλο τόπο, σε έναν άλλο χρόνο. Πιο παλιά. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω για τη θανατική ποινή είναι και αναλόγως στο τι έχει συμβεί, ας πούμε, ποιο είναι το αδίκημα. Εννοείται, τι έχεις κάνει. Και εκτός από το τι έχεις κάνει, ας πούμε, ένα παράδειγμα, φαντάσου είχε χτυπά ξύλο να σκοτώσει το παιδί σου, εσύ μετά αυτός που το σκότωσε, θα εύχεσαι να πεθάνει, όχι απλά να μπει φυλακή
για 20 χρόνια, 25. Εννοείται, εννοείται, ακριβώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, παίζουν Ζαχαράκος, Γιαννόπουλος, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ. Ορφανός, Ορέστης Τρίκας και ακόμα πολλοί ηθοποιοί, Αντρές. Πολύ ωραία παράσταση. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί δεν τους είπαμε καθόλου. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2313-022-040 είτε να στείλετε ένα email στο radio@eolas.org. Επιστρέφουμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε με μία ακόμα παράσταση. Αλλά πριν μας πει η Σουζάνα, θα ήθελα να δώσω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στην Ελένη που μας ακούει από τη Λευκάδα και που έφυγε και δεν της το συγχωρώ αυτό και ξέρει αυτή γιατί. Και τώρα μπορείς να συνεχίσεις. Λοιπόν, η παράσταση που έχω να πω λέγεται Κοριολάνος στο Θέατρο Σημείο στην Αθήνα. Είναι το William Shakespeare σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Διαμαντή. Είναι λοιπόν η τελευταία τραγωδία του Shakespeare και ένα από τα σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, το οποίο στην Ελλάδα έχει παρουσιαστεί μόνο άλλες ακόμα 4 φορές, δεν έχει ξαναπαιχτεί δηλαδή εκτός από αυτές. Ένας εξαμελής θείασος υψηλών αξιώσεων, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Παρθενόπη Μπουζούρη, ο Στάθης Ματζόρος, η Ωρόρα Μαριών, η Άρτεμις Γρίμπλα, ο Νικόλας Μίχας, υπό την καθοδήγηση ενός εξαιρετικά νέου αλλά δοκιμασμένου σκηνοθέτη, αναλαμβάνει να αναπαραστήσει την ιστορία του μεγάλου ιδεολόγου που προτίμησε να βαδίσει ενάντια στην πατρίδα του παρά να προδώσει τις ιδέες του. Οι ακραίες λοιπόν θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο ασφικτικό περιβάλλον της διεκδίκησης και διατήρησης εξουσίας διατρέχουν το έργο αυτό. Κάθε αγαθή ανθρώπινη προαίρεση, κάθε αίσθημα και κάθε συμπεριφορά έχει οξυδωθεί από την αιμονή με την κυριαρχία επί των πάντων. Όλοι οι ήρωες του έργου έχουν απόλυτη συνείδηση των πράξεών τους και ακλόνητη προσήλωση στις προθέσεις τους. Πρόκειται λοιπόν για ένα μέχρι τώρα τελικής πτώσεως αγώνα, για μια θανατηφόρα πάλι του ανθρώπου με τη μοίρα, μέσα σε ένα δημόσιο σφαγείο εξουσίας. Ουσιαστικά συγκρούονται για την εξουσία. Νομίζω ότι το θέμα της εξουσίας και των χρημάτων και όλα αυτά ποτέ δεν θα σταματήσει να είναι στο προσκήνιο. Και είναι πολύ καλό που γίνονται τέτοιες παραστάσεις για να μας το υπενθυμίζει. Νομίζω ότι αυτό που θέλει να δείξει η συγκεκριμένη παράσταση είναι ότι την μοίρα μας και γενικά τη ζωή μας την ορίζουν κάποιοι άλλοι πολλές φορές. Να πούμε λίγο και λίγα λόγια για την υπόθεση. Λοιμός σαρώνει τη Ρώμη. Ο Γάιος Μάρκιος Κοριολάνος, εθνικός ήρωας, πολεμιστής γενναίος και αλαζόνας, απεχθάνεται το λαό. Στο μεταξύ ξεσπάει πόλεμος με τους εχθρούς των Ρωμαίων, τους Βόλσκους, από τον οποίο ο Κοριολάνος γυρνάει θριαμβευτής. Κατευθυνόμενος λοιπόν και χειραγωγούμενος από τους πολιτικούς της άρχουσας τάξης, αλλά και από την ίδια του τη μητέρα, τη Βολούμνια, συγγνώμη, περίεργα ονόματα, λατινικά είναι. Ναι. Όλα ναι. Αυτά. Ο Κοριολάνος μπλέκει λοιπόν σε ένα πολιτικό παιχνίδι και καταλήγει στην εξορία. Ζητώντας την εκδίκηση, συμμαχεί με τον θανάσιμο εχθρό, δικό του και της Ρώμης, τον Βλόσκο, πολέμαρχο, Τούλο Αουφίδιο, και βαδίζει ενάντια στην πατρίδα του. Ο αδιάλακτος χαρακτήρας του και η πολιτική άγνοια που τον οδήγησαν στην εξορία γίνονται και η αιτία του θανάτου του στα χέρια των νέων του συμμάχων. Ουσιαστικά συμμάχησε με τους εχθρούς και... Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι το θέμα του Κοριολάνου για τις απόψεις που έχει. Ήταν λίγο απόλυτος όμως. Ναι, είναι απόλυτος ενάντια στο πολιτικό σύστημα. Απλά πιστεύω ότι αυτό που θέλει να δείξει είναι γενικά το σύστημα και το θεσμό της εξουσίας. Αυτό που σου είπα και πριν δηλαδή, ότι τη μοίρα μας και γενικά τη ζωή όλων των ανθρώπων πολλές φορές δεν την ορίζουμε ίδια, αλλά την ορίζει κάποιος άλλος. Άδικο μένα, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν θα πάψει αυτό να ισχύει. Δηλαδή, όσα χρόνια και αν περάσουν, ό,τι πολίτευμα και να υπάρχει, είτε στην Ελλάδα είτε και στις άλλες χώρες. Ειδικά στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο έργο αυτή τη στιγμή μας αφορά στο έπακρο, νομίζω. Πάντα μας αφορούσε, να σου πω την αλήθεια, από τα πολύ παλιά χρόνια. Ειδικά το τελευταίο καιρό, λόγω της κατάστασης όπου βιώνουμε. Της κρίσης.
Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το έργο. Μπορεί να μας δώσει πολλά, νομίζω. Είναι πολύ ωραίο όσοι βρίσκεστε στην Αθήνα να πάτε να το δείτε. Ωραία, ας ακούσουμε λίγο τις διαφημίσεις και θα περάσουμε μετά σε κινηματογράφο. Ναι. Επιστρέψαμε λοιπόν με κινηματογράφο τώρα. Έχουμε να σας πούμε πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες που θα κυκλοφορήσουν τώρα και άλλες έχουν ξεκινήσει ήδη. Να ξεκινήσω λοιπόν εγώ με το Molly's Game, σκηνοθεσία Aaron Sorkin. Είναι δράμα, είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 12 ετών. Να τα λέμε και αυτά γιατί μην πάει κάποιος να δει την ταινία και δεν μπορεί να μπει αν είστε με μικρά παιδιά και τέτοια. Λοιπόν, λίγα λόγια για την υπόθεση. Είναι μια αληθινή ιστορία της Molly Bloom, της όμορφης Ολυμπιακής κλάσεως Kier, που οργάνωνε τα πιο αποκλειστικά και υψηλού ρίσκου παιχνίδια πόκερ για μια δεκαετία, πριν συλληφθεί στα μέσα της νύχτας από 17 πράκτορες του FBI. Οι παίκτες της λοιπόν περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την αφρόκρεμα του Hollywood, δημοφιλείς αθλητές, μεγαλοεπιχειρηματίες και χωρίς να το γνωρίζει η ίδια τη ρωσική μαφία. Μόνος της λοιπόν σύμμαχος, ο δικηγόρος και υπερασπιστής της, που γνωρίζοντάς την θα μάθει πως η Molly δεν είναι μόνο αυτά που δείχνουν εφημερίδες και έγραφαν για αυτήν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δράμα, με σχετικά πρωτοποριακή υπόθεση, γιατί συνήθως τα δράματα είναι πιο ερωτικά, ας πούμε. Θέλω πάρα πολύ να πάω να τη δω, με το που τη βρήκα δηλαδή και τη διάβασα. Είναι νομίζω η επόμενη ταινία που θα δω στον κινηματογράφο. Σου άρεσε δηλαδή ως υπόθεση? Ναι, μ' άρεσε. Εσένα δεν σ' άρεσε? Όχι, πολύ ωραία. Αυτό που είπες, πρωτοποριακή ταινία το σενάριο. Λίγο διαφορετικό, ξεφεύγει από τα κλασικά του δράματος. Κάθε φορά έτσι λέω, ότι διαβάζω μια υπόθεση, λέω θα πάω να τη δω αυτή την ταινία γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Και στο τέλος πάω και κάτι δεν μ' αρέσει. Απογοητεύομαι, γιατί νομίζω έχω πολλές προσδοκίες. Ναι, συμβαίνει αυτό. Και μου έχουν στείλει και φίλοι μήνυμα που έχουν. Πριν από 2-3 εκπομπές είχαμε προτείνει μια ταινία και πήγε μια φίλη μου και την είδε. Και είχαμε μιλήσει με πάρα πολύ καλά λόγια για αυτή την ταινία. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια ποια είναι. Ας μου στείλει τώρα αν μ' ακούει να μου πει. Και είχε πάει, την είχε δει και δεν είχε. Ενώ εμείς είχαμε πει, την είχαμε εκθιάσει πάρα πολύ κι αυτά. Δεν την είχε τρελάνει η ταινία. Τσάρεσε, αλλά δεν την τρέλανε. Εντάξει, πολλές φορές αλλάζουν και τα γούστα. Μπορεί εμένα αυτό να την έβλεπα να μου άρεσε. Να συνεχίσουμε λοιπόν με μια άλλη ταινία καινούρια. Insidious, The Last Key. Παγιδευμένη ψυχή, το τελευταίο κλειδί. Είναι συνέχεια από. Ναι, είναι τριλογία. Ναι, γιατί το έχω δει. Είναι σκηνοθέτης Adam Robitel, ηθοποιοί Samson, Lindsay, Stewart. Λίγα λόγια για το έργο. Είναι μια τριλογία, όπως είπες, τρόμου, η παγιδευμένη ψυχή, όπου επιστρέφει με το παγιδευμένη ψυχή το τελευταίο κλειδί. Να ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Μία από τις δύο προηγούμενες ταινίες είχε παίξει και όχι ο Τζονι Ντεπ, ο Ντικάπριο. Ή κάνω λάθος, τον μπερδεύω με άλλη ταινία. Δεν μπορεί θυμά. Για να μπερδεύω με άλλη ταινία. Δεν πειράζει. Να σου πω, κάποια στιγμή πρέπει να έπαιξε ένα έτσι, τέτοιου είδου thriller. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν Insidious ή ήταν κάτι άλλο. Θα το... Όχι, όχι. Εκείνη η ταινία νομίζω που έπαιξε ο Leonardo DiCaprio ήταν το Inception, όχι το Insidious. Ναι, μοιάζω λίγο, οπότε μπορεί να τα μπερδέψαμε. Θα το ψάξω όμως και θα ενημερώσω τους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια τριλογία τρόμου, παγιδευμένη ψυχή, που επιστρέφει με το παγιδευμένη ψυχή το τελευταίο κλειδί. Στην ταινία λοιπόν επιστρέφει η βετεράνος Έλις Ράιενερ, η ευφυής παραψυχολόγος, που πρέπει αυτή τη φορά να αντιμετωπίσει το πιο τρομακτικό και προσωπικό της κυνήγι φαντασμάτων μέσα στο δικό της σπίτι. Καλείται να ξεκλειδώσει όλες τις πτυχές του σκοτεινού οικογενειακού δράματός της, ώστε να βρεθεί αντιμέτωπη με τον δαίμονα. Ή θα κερδίσει και θα πάνε όλα καλά, ή θα χάσει και θα βυθιστεί και η ίδια. Αλλά και πολλές ακόμα ψυχές στο απόλυτο σκοτάδι.
Μια ταινία η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις ότι μου αρέσουν τα thriller. Αν και πολλοί με ρωτάνε πώς τα βλέπω αυτά, αλλά εγώ τρελαίνομαι για τέτοιου είδους ταινίες. Το ξέρω. Δεν θα πω πώς, αλλά το ξέρω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αν και ξέρω ότι ηθοποιείς τα γυρίσματα βγάζουν πολύ γέλιο. Στα thriller. Ναι. Γιατί είχα, έτσι. Θα σου πω, είχα πάει μια φορά να δουλέψω. Δεν δούλεψα τελικά. Σε αυτά τα escape room, τα οποία ξέρεις, είναι λίγο. Ως ηθοποιός πήγα. Γιατί τώρα έχει βγει ένα τελευταίο, ας πούμε, που βάζουν και ηθοποιούς μέσα και γίνεται λίγο. Πιο ζωντανό. Ναι, πιο ζωντανό. Πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Και πήγα, ξέρεις, λίγο και πήγα και σε ένα παιχνίδι τώρα τελευταία, γιατί μια φίλη μου τελικά έπιασε δουλειά εκεί. Και πήγα λοιπόν και έπαιξα κιόλας και μίλησα και με τη φίλη μου που δουλεύει εκεί, στο οποίο και εγώ όμως που το είδα, και πραγματικά γελούσαμε τόσο πολύ. Επειδή τόσο είναι, πολύ. Το ξέρετε ότι είναι ψεύτικο, ναι, και ξέρετε πώς γίνεται και φαντάζομαι δημιουργεί. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι, ξέρεις, όταν πήγα να παίξω, μου λέει «Φοβάσαι?» Και τη λέω «Όχι», τη λέω «Τι να φοβάμαι?» Τη λέω «Ρε κορίτσι μου, το έπαιξα και έξυπνη εγώ». Ναι. «Τι να φοβάμαι?» Τη λέω «Ηθοποιός είμαι, εντάξει, τα ξέρω, αλλά τα έχω ζήσει αυτά». Και γίνεται και μου κάνει «Οκ» και με βάζει, ξέρω εγώ, πρώτη. Γιατί οι τρεις ήταν. Τώρα δεν θέλω να πω και το παιχνίδι ακριβώς τι είχε γίνει. Με βάζει, στη μία πλευρά ήταν τρία άτομα και στην άλλη ήταν το ένα. Και με βάζει εκεί που είμαι μόνη μου. Και μου κάνει «Οκ, αφού δεν φοβάσαι, θα σε βάλω εκεί μόνη σου». Αλήθεια, δεν θα το ξαναζούσα αυτό. Φοβήθηκες τελικά. Πολύ τρομακτική εμπειρία, πάρα πολύ. Ήταν όμως πολύ βιωματικό όλο αυτό, γιατί είσαι στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Εντάξει, τα escape room γενικά είναι πολύ αληθοφανή πλέον. Μου είπε αυτή ότι το συγκεκριμένο που πήγα ήταν ότι είναι, θεωρείται από, από το πιο τρομακτικό και το πιο δύσκολο της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πραγματικά ήταν όλος πάνω από το μάτι μου με ένα τσιγάρο. Αλήθεια. Φοβήθηκα τόσο πολύ. Με σκάψε το μαλλί. Κρυβόμουν πίσω από τα παιδιά, από τους φίλους μου. Απίστευτο. Ναι. Αλλά ξέρω γενικά και από τις ταινίες, αλλά και σε αυτά τα rooms που θεωρούνται και αυτά τρόμου και είναι ένα τελείως βιωματικό σας σκερτσάκι, ότι σίγουρα τα παιδιά φεύγουν με πολλές μελανιές από εκεί. Στα συγκεκριμένα, στα rooms, όχι στις ταινίες. Γιατί έχω πάει σε escape room και εντάξει, δεν ήταν. Όχι εμείς. Καθόλου μας δέρουνε κιόλας. Α, η ηθοποιή εννοώ. Okay. Ναι. Λέω κι εγώ. Με μελανιές, με την έννοια ότι okay, όσο θεατρικό και να είναι το πιάσιμο που θα σου κάνει ο άλλος, τώρα σου μιλάω ως ηθοποιός σε ηθοποιό. Σε ηθοποιό, ναι. Αλλά όσο θεατρικό και να είναι, δεν πάει να είναι βιωματικό, ναι. Σε αγγίζει. Σίγουρα δεν θα είναι με τόση δύναμη όσο θα είναι στην πραγματική ζωή αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι, μια δύναμη κάθε μέρα κάτι μπορεί να σου προκαλέσει. Αλλά ξέρω ότι οι ηθοποιοί γενικά και στις ταινίες και σε αυτά τα rooms ρίχνουν πολύ γέλιο. Νομίζω ότι και άμα το δεις και λίγο εκτός ηθοποιοί, εκτός από το επάγγελμά σου, σκέψου λίγο εμάς στις δύο όταν βλέπουμε thriller. Δεν το διακομωδούμε κι εμείς λίγο, ας πούμε, το thriller, που εν τέλει είναι σαν να μην βλέπουμε thriller. Κοίταξε, εγώ ας πούμε τις προάλλες. Σκέψου τα καλοκαιρινά βράδια εκείνα. Ναι, αυτά που βλέπουμε εμείς δεν είναι τόσο thriller. Ναι. Τώρα σου μιλάω για thriller τα οποία στυλ Freddy Krueger, τέτοια, ναι, okay. Τέτοιες ταινίες, ας πούμε, ότι γελάνε πολύ. Είδα τώρα αυτές τις μέρες που καθόμασταν ένα thriller πολύ γνωστό, το Orphan. Δεν ξέρω αν το. Ναι, το ξέρω. Το έχω δει 4 φορές. Πια δεν με τρομάζει, ούτε θεωρείται τόσο τρομακτικό. Αλλά αυτό που μου αρέσει στα thriller είναι. Εκεί που θα τρομάξεις, γι' αυτό τα βλέπω. Γι' αυτό με να μ' αρέσουν αυτά. Κι άμα είσαι στο σπίτι μόνη. Αυτό, ήμουν στο σπίτι, δεν ήμουν μόνη βέβαια. Αλλά ήμουν στο σπίτι, στο δωμάτιο μου μόνη μου. Αλλά το έχω δει αυτό συγκεκριμένο πολλές φορές. Δεν τρομάζω πια. Αλλά γι' αυτό το βλέπω. Γιατί μ' αρέσει αυτό το συνέστημα του τρόμου. Μία φορά επιχείρησα να δω θρίλερ μόνη μου. Ήμουνα με φίλη μου, κάτσαμε σπίτι να δούμε ταινία. Και ξεκίνησαμε να βλέπουμε ένα θρίλερ και άκουσα τώρα εγώ ήχους και κάτι πρέπει να έγινε, επειδή σε πολυκατοικία μένουμε, ακριβώς από πάνω άκουσα κάποιον ήχο.
Και κατά τρόμαξα, έχω πάρει ένα ρόπαλο του μικρού μου αδερφού και είμαι έτοιμη τώρα εγώ να δώσω ξύλο. Καλά, αυτά πάντα συμβαίνουν γιατί βλέπεις σκηνές τέτοιες τρομακτικές και φαντασιώνεσαι ότι μπαίνουν 10 ληστές μέσα, σε κλέβουν. Κλείδωσα παράθυρα, πόρτες, τα πάντα. Είμαι σίγουρη πραγματικά. Αφού σου λέω και εγώ την Τόρφαν που το είδα, που είναι η τέταρτη φορά που το έχω δει. Νιώθω πραγματικά ότι παίζω και εγώ στο τέλος. Εγώ το έχω σκηνοθετήσει αυτό την ταινία, αλλά. Αλλά το είδα και ακόμα κάπου τρόμαζα. Δηλαδή άκουγα κάποιους σίγουρους και... Παρόλο που την ξέρεις. Ναι, που φοβόμουν, ναι. Αυτά για το συγκεκριμένο θρίλερ. Θέλω να μας πείτε όσοι οι ακροτές μας ακούνε αν τους αρέσουν τα θρίλερ. Να δούμε με ποια συμφωνούν, με ποια έχουν πιο πολλά κοινά γούστα. Με τη Σουζάννα που δεν της αρέσουν τα θρίλερ. Δεν είναι ότι λέω ότι δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά δεν θα προτιμήσω να δω θρίλερ. Δεν είμαι σαν και σένα, δηλαδή. Εγώ τρελαίνομαι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αν με βάλεις να δω, θα το δω. Μπορεί να τα βλέπω και 5 φορές τα ίδια θρίλερ. Ειδικά για Freddy Krueger, τρελαίνομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ακόμα μία και στην τελευταία μας ταινία. Λέγεται Μικρόκοσμος. Είναι στη σκηνοθεσία του Alexander Payne. Είναι μια δραματική κομεντή και αυτή είναι κατάλληλη άνω των 12 ετών. Λίγα λόγια την υπόθεση αυτής της ταινίας. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα συνέβαινε αν σε ένα κοντινό μέλλον οι άνθρωποι, χάρη σε έναν νορβηγό επιστήμονα, είχαν τη δυνατότητα να συρρυκνώσουν τον εαυτό τους. Έτσι, οι συρρυκνωμένοι άνθρωποι θα ζούσαν σε μικρές πόλεις, θα τρέφονταν πολύ λιγότερο, θα έπιαναν λιγότερο χώρο και θα δημιουργούσαν λιγότερα σκουπίδια και γενικά η δική τους ζωή θα έκανε πολύ καλό στην ανθρωπότητα. Συνεκτιμώντας λοιπόν όλα αυτά τα πλεονεκτήματα του μικρόκοσμου, ο Πολ αποφασίζει να συρρυκνωθεί μαζί με τη σύζυγό του προκειμένου να μειώσουν τα τεράστια έξοδα διαβίωσης που συνεπάγεται με μια ζωή σε κανονικό μέγεθος. Μόνο που μια μικρότερη σε μέγεθος κοινωνία δεν πάβει να είναι και αυτή μια κοινωνία με κανονικούς αν και μικρότερους ανθρώπους σε μέγεθος και άρα δεν πάβει να έχει και αυτή τα δικά της προβλήματα. Είναι έτσι κάτι λίγο αλόκοτο. Φαντάζω τώρα μια κοινωνία με πολύ μικρότερους ανθρώπους. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι ωραίο έτσι. Σίγουρα θα έχεις λιγότερα προβλήματα. Όχι. Όχι λιγότερα προβλήματα με την έννοια ότι θα έχεις μια ζωή λίγο πιο μικρή. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Καλά, εννοείται πάλι κοινωνία είναι. Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα. Αλλά με την έννοια ότι. Ακούγεται χαριτωμένο γιατί θα πιάνεις λιγότερο χώρο, ναι, ίσως θα τρως λιγότερο. Τα έξοδα διαβίωσης, ναι. Και αυτά. Είναι πολύ περίεργη σαν ταινία. Δηλαδή, εγώ όσα χρόνια όχι ασχολούμαι, βλέπω κινηματογράφο. Δεν έχω ακούσει ούτε έχω δει κάτι παρόμοιο με αυτό. Πολύ εξωπραγματικό. Μου άρεσε πολύ σαν υπόθεση και αυτό θέλω να πάω εδώ. Πότε θα τις δω όλες αυτές τις ταινίες δεν ξέρω. Αλλά εντάξει. Από το πρωί πάνε μια μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα βλέπω ταινίες. Επιστρέψαμε λοιπόν. Θα συνεχίσουμε με κάποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Βραδιά Αγάπης στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Διοργανώνει λοιπόν αυτή τη Βραδιά Αγάπης και τα έσοδα θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Stand-up comedy, ένα είδος θεάτρου το οποίο έχουμε ξανασχοληθεί στο παρελθόν με αυτό και κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σύγχρονο. Τα τελευταία χρόνια έχει. Υπάρχει στην Ελλάδα. Συμμετέχουν ο Γιώργος Χατζηπαύλου, για τον οποίο έχουμε πάλι ξαναμιλήσει, Ζήσης Ρούμπος, Πηλιόπουλος. Είναι λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων που ξέρει να χαρίζει γέλιο και σε κάνει να δεις τη ζωή με άλλη ματιά. Αυτή λοιπόν η εκδήλωση υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, οπότε μπορείτε να πάτε όλοι. Αλλά και κάτι αντίστοιχο, όχι για φιλανθρωπικό σκοπό, για stand-up comedy, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Το Open Mic στο Υπόγειο, με την Ιρό Κατσούδα και τον Ανδρέα Πασπάτη. Το Open Mic είναι ένας θεσμός που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Είναι μια underground, αφού είναι στο Υπόγειο κωμωδία. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση στο διαδίκτυο.
πολύ ωραίες εκδηλώσεις και οι δύο. Stand-up comedy, κάτι πολύ σύγχρονο, όπως σου είπα και πριν, και πολύ όμορφο που μπορούμε όλοι να το παρακολουθήσουμε. Θέλω και να μας χαρίσει γυαλιά. Θέλω να πω κάτι, το οποίο δεν είναι ακριβώς μέσα στα πλαίσια της τέχνης, αλλά το άκουσα και θέλω να το αναφέρω, δεν έχει καμία σχέση με τέχνη. Σε ένα μαγαζί βραδινό εδώ στη Θεσσαλονίκη, αύριο είναι ένα πάρτι, το οποίο πάρτι είναι στη συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού και τα έσοδα πηγαίνουν για ένα σκοπό εκεί, λεπτομέρειες δεν θυμάμαι να σας πω. Να πω το μαγαζί. Το πω. Πες το. Στο Trap Basement, στο υπόγειο, είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Για φιλανθρωπικό σκοπό, λέω, με μπερδεύεις και εσύ. Είναι συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Ναι, ήθελα να το πω γιατί είναι και μια φίλη που διοργανώνει εκεί το πάρτι και ήθελα καλά να το αναφέρω. Είναι πολύ ωραίο να στηρίζουμε τέτοιες δράσεις. Να πω και κάτι τελευταίο και να σας αποχαιρετήσουμε. Ένας άνθρωπος, κορυφαίος Έλληνας λογοτέχνης για μένα και για πολλούς ανθρώπους πιστεύω, για τον Νίκο Καζαντζάκη. Η Τόπη λοιπόν, στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Στο πλαίσιο λοιπόν της επετείου των 60 ετών από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη, παρουσιάζεται εικαστική τέχνη αφιέρωμα σε αυτόν τον κορυφαίο Έλληνα λογοτέχνη, εστιασμένη σε τοπία της ζωής του και της έμπνευσής του. Το αφιέρωμα συγκεντρώνει σημαντικούς ζωγράφους και έργα που πραγματοποιήθηκαν ειδικά για τη συγκεκριμένη έκθεση. Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι ένας άνθρωπος πολυταξιδεμένος, με πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ενδιαφέρον η ζωή του. Αυτό που θέλει να αναδείξει η συγκεκριμένη έκθεση είναι γενικά... Και υπάρχει και ταινία φέτος που βγήκε πέρυσι. Πολλοί ασχολούνται μαζί του και είναι λογικό. Αυτό που θέλει λοιπόν να αναδείξει η συγκεκριμένη έκθεση είναι την τοπιογραφία, η οποία έχει αναδείξει μέσα από τα έργα του ο Νίκος Καζαντζάκης σε έναν πραγματικό τόπο, γιατί όπως σου είπα πριν έχει ταξιδέψει πάρα πολύ, αλλά και σε έναν φανταστικό τόπο μέσα από τα έργα του, ο οποίος είναι και η έμπνευσή του. Τα έργα του αποτυπώνουν τις εικόνες που έχει εμπνευστεί κατά τη διάρκεια της ζωής του σε όλα αυτά τα ταξίδια. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα για τον Νίκο Καζαντζάκη στην Αθήνα, από το Μουσείο Μπενάκη. Το αφιέρωμα αυτό έχει τίτλο «Ο Νίκος Καζαντζάκης, ο κοσμοπαρορίτης». Παρουσιάζει γνωστές και άγνωστες πτυχές της ζωής του, του έργου του και γενικά των ταξιδιών του. Δίνεται έμφαση στις εμβληματικές μορφές και στα ταξίδια του και σε πρόσωπα που αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την διαμόρφωση της έμπνευσής του. Επίσης, στη συγκεκριμένη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη έχει δημιουργηθεί και ένα μοσαϊκό πορτρέτο από 45.000 τουβλάκια Lego. Περιλαμβάνει επίσης και μία θεατρική παράσταση, μία solo performance και ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο, αλλά και πολλά ακόμα. 45.000 τουβλάκια Lego. Αυτό σου έκανε εντύπωση. Έμεινα τώρα εκεί, φαντάζομαι λίγο. Ο αριθμός είναι σοκαριστικός. Αυτά λοιπόν και για τον Νίκο Καζαντζάκη. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας λογοτέχνης και αξίζει όλοι να πάρουν. Έχει στιγματίσει με τα έργα του. Ναι. Και έχω κάνει και αφιέρωμα γι' αυτό. Ναι. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι ακολουθεί εκπομπή. Ακολουθεί εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής με τον κύριο Γεράσιμο Βραχιολίδη. Από εμάς καλό σας βράδυ. Η να πρώτη εκπομπή μια... του χρόνου τελείωσε. Μια καλή χρονιά. Κάθε Τετάρτη 8 με 9 εκπομπή μιλώντας για τέχνη μαζί σας με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Καλή συνέχεια βράδυ. Και καλό βράδυ.